Χαίρετε φίλες και φίλοι, είναι οι μεσημεριανές ειδήσεις από το Όμνια TV. Νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ ΑΕ ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Συγκεκριμένα, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί κατά 19% με κυριότερη αιτία την άνοδο των τιμών στη χονδρική αγορά λόγω των πολιτικών ανταγωνιστικότητας, οι οποίες δίνουν υψηλότερες τιμές στους νεοεισερχόμενους ιδιώτες. Συνεχίζεται επαόριστον η κατάληψη στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς που ξεκίνησε χθες από γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους. Από το νοσοκομείο εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Πορεία διαμαρτυρίας προς τη Συριακή Πρεσβεία στις 5 σήμερα το απόγευμα διοργανώνει η Συριακή Κοινότητα της Ελλάδας για την συνεχιζόμενη σφαγή αμάχων από το καθεστώς Άσαντ. Οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν καταλάβει το Υπουργείο, ενώ από το πρωί πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Υπουργείου, στην πλατεία Κάνικος. Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, ο 902 προχώρησε στην απόλυση άλλων 2 εργαζομένων, που όπως και όλοι οι 23 μέχρι σήμερα απολυμμένοι, δεν είναι μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που εργάζονταν στον 902 με μισθωτή σχέση σαν εργατοϋπάλληλοι. Ο ένας εκ των 2 σημειώνεται ότι είχε πάρει μέρος στην κινητοποίηση έξω από τον Περισσό, δίπλα στους απολυμμένους συναδέλφους του, στις 4 Σεπτεμβρίου. 4 επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε ATM τραπεζών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ή να υποστούν σοβαρές ζημιές στα μηχανήματα. Τουλάχιστον 250 φοιτητές και μαθητές συνελήφθησαν χθες στη Χιλή, μετά το τέλος των ογκωδέστατων εκπαιδευτικών διαδηλώσεων που για μια ακόμη φορά απέτυχαν δωρεάν δημόσια και ποιοτική παιδεία για την χιλιανή νεολαία. Οι διαδηλώσεις, αποτέλεσμα της κατάρρευσης και επακόλουθης διακοπής των διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και φοιτητών μαθητών, μετά από την αποχώρηση των δεύτερων, είχαν σαν αποτέλεσμα συγκρούσεις. Οι βιαιότερες συγκρούσεις σημειώθηκαν στην πόλη Κονσεψιόν, 515 χιλιόμετρα από το Σαντιάγκο. Φίλες και φίλοι, περισσότερες από τις ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν θα βρείτε στο omniatv.com. Ευχαριστούμε πολύ που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας απόγευμα.